Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη, μαμά μιας μικρής 4 ετών και στο κανάλι μου θα βρείτε θέματα σχετικά με το παιδί και τον μινιμαλιστικό τρόπο ζωής. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς σχεδιάζω το bullet journal μου. Ένα θέμα το οποίο σας είχα πει θα το κάνω βίντεο τώρα το φθινόπωρο. Το σχετικό βίντεο θα το έχω στην περιγραφή, αλλά και στις κάρτες. Θα το δείτε επάνω. Πρόκειται για το πρώτο βίντεο της χρονιάς, όπου περιγράφω τι θα δούμε αυτή τη σεζόν στο Minimal Mom. Και ας δούμε το bullet journal, λοιπόν, που πήρα αυτή τη φορά. Μάλλον πρώτα θα σας δείξω τα bullet journal που έχω χρησιμοποιήσει ως τώρα. Το πρώτο μου ήταν τετράδιο, κανονικό. Και μάλιστα είχα πάρει 3 θέματα τότε. Πειραματίστηκα πολύ. Είχα ψάξει στο ίντερνετ, στο Pinterest κυρίως. Και είχα βρει διάφορους τρόπους, διάφορες ιδέες. Το Pinterest το χρησιμοποιώ πάρα πολύ για θέματα σχετικά με το bullet journal. Όλα όσα έχω πάρει από τότε είναι τα ίδια, έτσι, και είναι το αγαπημένο μου αυτό, σε αυτό το χρώμα. Είναι, τι χρώμα είναι αυτό τώρα, είναι ο πνευματή, όχι, ναι, κάπως. Δεν μπορώ να καταλάβω τι χρώμα είναι ακριβώς, πάντως μου άρεσε πολύ. Έπειτα πήρα αυτό το ροζ, το ωραίο το κουφετί, πάρα πολύ ωραίο. Φέτος έχω τον γκρι που λατρεύω και για το 2023 πήρα το καφέ. Και τώρα θα δούμε πώς θα σχεδιάσω τη χρονιά. Έχω πειραματιστεί, όπως σας είπα, πάρα πολύ και έχω κάνει διάφορα τα προηγούμενα χρόνια και αυτός ο τρόπος που θα δείτε είναι πιο συγκεκριμένος. Είναι αυτό στον οποίο κυρίως έχω καταλήξει. Θα δούμε σε αυτό το βίντεο πώς έχω κάνει το έτος, τις σελίδες του έτους. Όχι τις σελίδες, τις μηνιαίες. Οι μηνιαίες σελίδες θα είναι λογικά σε δεύτερο μέρος, σε επόμενο βίντεο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να σχεδιάζουμε το bullet journal μας. Εδώ είπαμε είναι το Lechturm, πώς το λένε, 1917. Α5 και με τελείες. Και βασικό είναι ότι έχει, γιατί υπάρχουν με τελείες και να είναι λιγότερες σελίδες, έχει 251 σελίδες. Οι σελίδες έχουν σημασία γιατί εδώ, ας πούμε, που έχω σχεδιάσει, που έχω γράψει, προγραμματίσει το τι θέλω να περιέχει κάθε σελίδα του bullet journal, έχω υπολογίσει και τις σελίδες. Σε λίγο θα περιγράψω τι ακριβώς έχω κάνει με τις σελίδες. Μέσα περιέχει αυτές τις ετικέτες. Δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, να πω την αλήθεια. Εδώ έχει θήκη. Και είναι πάρα πολύ ανθεκτική. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχει τελίτσες, τις τελευταίες σελίδες. Αρχίζουν να είναι σχεδόν κομμένες, δηλαδή να έχουν εδώ σημαδάκι ότι μπορούμε να τις κόψουμε αυτές τις σελίδες. Έχει περιεχόμενα, πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο. Εδώ, στον εξωτερικό αυτό χώρο, εγώ γράφω διάφορα quotes, ας πούμε, έτσι, λογάκια, που μπορώ να τα διαβάζω οποιαδήποτε στιγμή. Νιώθω απογοητευμένη ή θέλω να δώσω ενθάρρυνση στον εαυτό μου. Και κάθε bullet journal μου έχει διαφορετικά ή και τα ίδια. Αναλόγως τι θέλω κάθε χρονιά. Και εδώ γράφω, για να μην χρειάζεται κάθε φορά που σχεδιάζω να μετρώ τις κουκίδες, γράφω ότι έχει 27 κουκίδες οριζόντια και 38 κουκίδες κάθετα. Εδώ είπε την πινελιά της η μικρή μου. Και μερικά ακόμη quotes. Εδώ πέρα είναι τα περιεχόμενά μου. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τα σημαδάκια που χρησιμοποιώ. Κάθε χρόνο χρησιμοποιώ και διαφορετικά σημαδάκια.
Πότε πιο απλά, πότε πιο περίπλοκα. Φέτος θέλω να είναι πιο απλά. Εδώ στην πρώτη σελίδα θα γράψω τα προσωπικά, δηλαδή διάφορα πράγματα που αφορούν εμένα. Εδώ στις πίσω σελίδες τα έχω πιο πολύ, να προγραμματίζω διάφορα πράγματα τις τελευταίες σελίδες. Και εδώ σχεδίασα, πήρα και έγραψα ποιες, τι σελίδες θέλω να έχω. Επειδή την προηγούμενη χρονιά, σε αυτό το bullet journal, αυτής της χρονιάς, είχα κάνει 18 σελίδες για κάθε μήνα και 23 σελίδες του έτους, ας πούμε, έχω πολλές κενές σελίδες. Επομένως, έβαλα 31 σελίδες του έτους και έχω 18 σελίδες για κάθε μήνα, όπως το είχα. Δεν κάνω 19 σελίδες, γιατί έχω πρόβλημα μετά στο πώς θα ξεκινήσω το μήνα. Θέλω να είναι ζυγός αριθμός. Και 20 σελίδες είναι πάρα πολλές, πιάνει όλο το και παραπάνω από όλο το bullet journal και θέλω και κάποιες σελίδες και ναι στο τέλος να έχω για οτιδήποτε χρειάζομαι μέσα στο χρόνο. Συνήθως χρειάζομαι από τον Ιούνιο και μετά και γράφω στις τελευταίες σελίδες. Λοιπόν, έγραψα μερικά πράγματα εδώ, τα είναι τα quotes που έγραψα, λίγα πράγματα που με βοηθούν στο να σκέφτομαι πιο θετικά. Μετά τα περιεχόμενα, τα οποία θα τα ξεκινήσω και αυτά σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε εδώ, να σχεδιάζουμε τη σελίδα. Θα φτιάξουμε banner. Καταρχήν, αυτά που χρησιμοποιώ κάθε χρόνο είναι και αυτά πιο μήνυμα. Είχα και κόκκινο στυλό πρόπερση. Πέρυσι είχα μόνο μπλε και μαύρο. Τώρα εντάξει, έτσι ξεκινάω, ας πούμε. Το διατήρησα όμως όλο το χρόνο. Είναι πιο εύκολο, δεν σε κουράζει. Φέτος έχω και αυτό το πρασινάκι για να σε το χρησιμοποιώ, ας πούμε σαν highlighter. Έχω αυτό εδώ που μου αρέσει πάρα πολύ, Pearl Rose. Δεν το χρησιμοποιώ όμως πάρα πολύ, γιατί ψιλοφαίνεται πίσω από το χαρτί και αυτό δεν το θέλω, ενώ αυτό δεν φαίνεται καθόλου. Τώρα, τα doodles και banners που χρησιμοποιώ, τα βρίσκω πάντα από το Pinterest. Θεωρώ ότι είναι μια τέλεια εφαρμογή για να βρεις ό,τι θέλεις σε εικόνες. Τα doodles είναι αυτά. Διάφορα έτσι σχεδιάκια με γραμμούλες. Εδώ. Το πώς το έχω κάνει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 από τη μία και 7 από την άλλη. Και το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεσαι χάρακα, σε καθοδηγούν οι τελίτσες. Γιατί έχει τελίτσες, έτσι, το καταλάβουμε αυτό. Έχει τελίτσες. Σε καθοδηγούν οι τελίτσες. Και μπορείς και σχεδιάζεις πάρα πολύ εύκολα. Είναι υπέροχο. Έτσι είναι μέχρι το πρώτο τελευταίο. Έτσι γράφουμε και τον τίτλο μέσα και προχωράμε. Φεύγουμε λοιπόν από την πρώτη σελίδα και πάμε μέρες, οι δύσκολες μέρες, οι μέρες της περίοδου, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, τους μήνες, οι μέρες. Εδώ πέρα έχω για να γράφω τα σύνολα, εδώ και σημειώσεις για την περίοδο, τα συναισθήματα, το τι πόνους είχα, αν είχα κλπ. Και δίπλα έχουμε τη διαχείριση βάρους. Το εδώ τι φτιάχνω. Έχω σχεδιάσει αυτά τα πρώτα, γιατί αυτά στην αρχή πρέπει να μετρήσεις, έτσι. Στην αρχή πρέπει να μετρήσεις για να κάνεις. Τώρα δεν χρειάζεται να μετρήσω τίποτα, απλά με βάση αυτά που ήδη έχω φτιάξει, τραβώ τις κατάλληλες γραμμές. Τι φτιάχνω. Φτιάχνω ζυγαριές. Εδώ. Για παράδειγμα, και γράφω μέσα το πόσο κιλά είμαι, την ημερομηνία. Ζυγίζομαι μία τον μήνα. Επομένως, αυτό αφορά τον Ιανουάριο. Συνεχίζω. Φτιάχνω κουτάκια. Φτιάχνω εδώ τα κουτάκια μου, λοιπόν. Μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι έτσι. Βέβαια, αυτό δεν συμβαίνει
κάθε λίγο και λιγάκι. Μια φορά το χρόνο τα φτιάχνεις όλα αυτά, ας πούμε. Τις 18 σελίδες που έχεις μετά, και αυτό δεν είναι τρομακτικό καθόλου. Και μία φορά το μήνα, ας πούμε, κάθομαι και φτιάχνω για τον επόμενο μήνα ή το μεθεπόμενο. Μέχρι εκεί όμως, γιατί μπορεί τον να μην με βολεύει πλέον έτσι όπως κάποιο στήσιμο, έτσι όπως το έχω στήσει δηλαδή. Πάμε να το ανοίξουμε από την αρχή, να το δούμε. Έκανα μερικά πράγματα. Εδώ πέρα είναι τα περιεχόμενα που θα ξεκινήσουμε να τα γράφουμε. Θα τα γράφω όπως τα έχω γράψει και εδώ, για να χωράνε στα σίγουρα. Τραβώ μια γραμμή κάθετα εδώ. Προτιμώ το μαύρο χρώμα, διορθωτικό. Δεν μας πειράζει αν κάνουμε λάθος, κανένα πρόβλημα. Κάνουμε και μουτζούρες και ό,τι θέλουμε γενικά. Αυτό είναι το υπέροχο με το bullet journal, ότι κάνεις ό,τι θέλεις. Εντάξει, και το ίδιο θα πω εδώ. Στη σελίδα 1, όπως γράφω και εδώ. Εδώ γράφουμε τη σελίδα, ξεκινώ από ψηλά, γιατί δεν μου φτάνει απόλυτα ο χώρος, συνήθως, όχι πάντα, κλπ. Έχουμε λοιπόν εδώ οι λέξεις κλειδιά και εδώ θα δούμε τι έχω κάνει με το ετήσιο τώρα. Στο μηνύο λοιπόν μάλλον θα χρησιμοποιήσω μόνο αυτά, δεν το έχω σκεφτεί ακόμη. Πάμε επόμενη σελίδα, που έχω τις σειρές και τις ταινίες. Πέρυσι τα είχα λίγο διαφορετικά. Δεν μου φτάνουν. Τα είχα φτιάξει έτσι, είναι πάρα πολύ ωραία. Πέρα από το ότι δεν μου φτάνουν, δεν μπορώ να γράψω εύκολα ό,τι θέλω. Το έφτιαξα έτσι αυτή τη φορά, είναι φυσικά να το συνεχίσω. Σειρές και ταινίες λοιπόν, και βάζω τα κουτάκια και μου πιάνει περισσότερα. Μπορώ περισσότερα να βάλω πια. Και εδώ είναι τα βιβλία που έχω διαβάσει. Εδώ με κουτάκια θα γράφω. Για μένα δηλαδή, θα τις ευχαριστούμε πολύ αυτές τις σελίδες. Και τώρα πάμε στην 6η σελίδα, που είναι όλες οι δουλειές του σπιτιού σε μία λίστα. Και έτσι εδώ, όταν λέω τι δεν έχω κάνει, ας πούμε, στη γενική μου, και με βολεύει πάρα πολύ. Τώρα, φαγητά που αγαπάμε και τα φτιάχνουμε συχνά. Θέλω πιο καινούργια, αυτή είναι που φτιάχναμε και πέρυσι. Και θέλω να φτιάξω και άλλες συνταγές που θα μας αρέσουν πάρα πολύ και θα τις φτιάχνουμε συχνά. Και μπορώ, ας πούμε, μέσα στο μήνα να σημειώνω ότι αυτό το έχω φτιάξει, αυτό το έχω φτιάξει. Τι άλλο να φτιάξω από αυτά, ας πούμε. Συνταγές της χρονιάς, αγαπημένες συνταγές. Θέλω να υπάρχουν και εδώ μερικές συνταγές. Έχω αφήσει 4 σελίδες. Φυσικά λίγα λόγια για θετική διαπαιδαγώγηση βάζω πάντα. Πέρυσι είχα 3 σελίδες, φέτος έβαλα 2. Γιατί ανατρέχω εδώ? Διότι δεν είμαι τέλεια μαμά, το αντίθετο είμαι. Και γι' αυτό έχω πέσει με τα μούτρα σε, ας πούμε, στη θετική διαπαιδαγώγηση και στη μέθοδο Μοντεσόρι, για να μπορώ να ελέγχω καλύτερα τα πράγματα. Εδώ, στις 2 επόμενες σελίδες, 14 και 15, είναι η λέξη της χρονιάς. Κάθε χρόνο έχω μία λέξη. Η στόχη, οικογενειακή στόχη, στόχη για το σπίτι, στόχη προσωπική, και να είναι ρεαλιστική η στόχη. New Year Interview Self. 2 σελίδες, κάποιες ερωτήσεις στον εαυτό μου. Γιατί, θα μου πεις. Γιατί, για να μαθαίνω εγώ καλύτερα τον εαυτό μου, για να το κοιτάζω κατά τη διάρκεια της χρονιάς και να ξέρω όταν χάνω τον εαυτό μου, ας πούμε, όταν χάνομαι, να μπορώ να επιστρέφω, να βλέπω τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει και να στρέφομαι σε αυτά που μου αρέσει. Ένα παράδειγμα δηλαδή, έτσι. Λόγοι για τους οποίους είμαι ευγνώμων. Έχω πολλούς λόγους για να είμαι ευγνώμων. Επενδύω πολύ στο να νιώθω ευγνωμοσύνη, το να σκέφτομαι για ποια πράγματα αισθάνομαι ευγνωμοσύνη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν θα δείξω σε επόμενο προφανώς βίντεο το μηνιαίο bullet journal,
Θα δείτε ότι αφιερώνω κάθε μήνα σελίδα για την ευγνωμοσύνη. Και πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό πέρυσι. Και όταν ήμουν καλά και όταν δεν ήμουν. Πράγματα που μπορώ να κοντρολάρω, να ελέγχω. Πράγματα που είναι στο χέρι μου δηλαδή. Δεν μπορώ να ελέγξω τη συμπεριφορά των άλλων. Ένα παράδειγμα λέω τώρα. Πάμε εδώ. Αυτά τα μπάνερ μου αρέσουν πολύ. Φορά πράγματα που πετυχαίνουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πάρτι γενεθλίων. Κάθε χρόνο κάνω κάτι για να εξελίξω τον εαυτό μου. Φέτος έχω βρει μια εφαρμογή όπου μαθαίνω για τους ζωγράφους και έχει και quiz μέσα και να γράψω για τους ζωγράφους, τις εντυπώσεις και όλα αυτά που θα έχω πλέον στο μυαλό μου σχετικά με αυτό το θέμα. Πέρυσι τι είχα? Πέρυσι ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα, αλλά αυτό που είχα ήταν να εξελίξω την ευγνωμοσύνη, το να φροντίζω τον εαυτό μου, τη διατροφή μου και να σκέφτομαι θετικά. Αυτοβελτίωση ήταν πέρυσι λοιπόν πιο πολύ. Το Year at a Glance, με μία ματιά εδώ πέρα. Γενέθλια, επετείους, σημαντικές ημερομηνίες που θέλω να θυμάμαι κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έχω τους μήνες, έχω 4 σελίδες γι' αυτό. 3 μήνες σε κάθε σελίδα, με όλο το ημερολόγιο. Εδώ παίρνω και σημειώνω τα Σαββατοκύριακα. Και έτσι είναι πιο εύκολο να καταλάβω που βρίσκομαι. Αν θέλω κάτι μέσα στη χρονιά να έχω να κυκλώνω στο ημερολόγιο αυτό. Και εδώ, Future Love. Εδώ διάφοροι στόχοι που θέλω, που έχω για κάθε χρόνο. Και θέλω να ρωτήσω, το γράφω και εδώ. Να χρωματίσω ή όχι. Να χρωματίσω αυτό το banner. Μόνο αυτό. Ή να τα αφήσω έτσι όπως είναι αυτά. Γράψτε μου στα σχόλιά σας. Και να μην ξεχάσω, μια και το ανέφερα αυτό, θυμηθείτε να πατήσετε like, το χεράκι που υπάρχει κάτω από το βίντεο, καθώς αυτό με ενθαρρύνει ώστε να ανεβάζω περισσότερα βίντεο. Μετά από εδώ λοιπόν, ξεκινά ο μήνας, 31 σελίδες για το έτος, είναι έτοιμη, θα προσβήσει, και θα έχω και εδώ 18 σελίδες για κάθε εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.